Καλησπέρα και πάλι. Θα δείξουμε σε αυτό το βίντεο την εφαρμογή Digital Wellbeing για Android, το οποίο έχει σχέση με τη λεγόμενη ψηφιακή ευημερία. Να ξεκινήσουμε εδώ τι είναι λοιπόν η ψηφιακή ευημερία. Οι πιο πολύ είμαστε διαρκώς συνδεδεμένοι σε μια συσκευή, εργαζόμαστε σε μια οθόνη από ένα υπολογιστή, έχουμε διαρκώς στο κινητό μας τηλέφωνο και εξοδεύουμε αρκετό χρόνο την ημέρα σε αυτό. Και έτσι λοιπόν σπαταλούμε χρόνο πολλές φορές άσκοπα και κάνει κακό αυτό και στη ψυχική μας υγεία και είμαστε, μας αποκόπτει γενικά από τον πραγματικό κόσμο. Γενικά η ψηφιακή ευημερία έχει να κάνει με τη διατήρηση μιας υγιούς σχέσης με τη τεχνολογία και το πώς εμείς μπορούμε να ελέγχουμε το χρόνο που περνάμε στις συσκευές. Και γι' αυτό λοιπόν το έχουν κατανοήσει το πρόβλημα οι εταιρείε τεχνολογία και έχουν βγει διάφορα εργαλεία. Στο κινητό σα θα έχετε δει εργαλεία όπω να κάνετε, να κλείσετε τι ειδοποιήσει, να έχετε να επενεργοποιήσετε του ήχου. Αλλά επειδή τώρα είναι πιο δύσκολο το πρόβλημα και πολύ πλοκό, έχουν βγει κάποια εργαλεία όπω αυτό εδώ, όπου έχουμε μια συνολική διαχείριση όλων αυτών. Σε αντρό λοιπόν από 9 και Μπροστά. Αυτή η εφαρμογή υπάρχει σχεδόν σε όλα τα κινητά Android, υπάρχει προεγκατεστημένη. Αλλιώς μπορεί να τη βρείτε στο Google Play Store εάν όμως είναι συμβατή με τη συσκευή σας. Την ανοίγω λοιπόν εγώ εδώ αλλά θα τη βρούμε εφόσον είναι προεγκατεστημένη, δεν υπάρχει σε εικονίδιο εφαρμογής, τη βρίσκουμε από τις ρυθμίσεις. Εδώ λοιπόν ψηφιακή ευημερία αλλά και σε πολλές άλλες συσκευές μπορεί να υπάρχει αντίστοιχο εργαλείο διαφορετικό. Τώρα εμείς θα δείξουμε αυτό το εργαλείο, αλλά γενικά όλα αυτά τα εργαλεία έχουν παρόμοια λειτουργία. Το ανοίγουμε λοιπόν από εδώ και ας κάνω εγώ μια αρρύθμιση εδώ να, που λέει να εμφανίζεται στη λίστα εφαρμογών, οπότε να υπάρχει και ω εικονίδιο στις εφαρμογές μου εδώ. Και με, με το που ξεκινάει, έχω κατε, κατευθείαν μια επισκόπηση της ημέρας. Βλέπουμε εδώ το χρόνο που έχω σπαταλήσει σήμερα στο κινητό μου, αρκετό χρόνο για μια ημέρα, δύο ώρες. Και μου δείχνει εδώ με το μπλε ποια εφαρμογή έχει σπαταλήσει πιο πολύ χρόνο. Και κάτω είναι κάποια εργαλεία για να αποσυνδεθώ γενικά, όπως ε, λειτουργία για ύπνου, λειτουργία προσήλωσης, διαχείριση ειδοποιήσεων, μην ενοχλείτε. Και η γονική έλεγχη είναι ένα άλλο εργαλείο, αυτό έχει, είναι διαφορετικό εργαλείο, θέλει και πιο πολύ ρύθμιση, δεν θα πούμε γι' αυτό. Αν λοιπόν πατήσω εδώ, έχω πιο πολλές λεπτομέρειες για το χρόνο χρήσης όπως βλέπετε εδώ πάνω και να πάω πίσω σε άλλες ημέρες και βλέπω κάτω αναεφαρμογή, ποια εφαρμογή έχει σπαταλήσει τον πιο πολύ χρόνο ή μπορώ να δω και αναειδοποιήσεις ποια εφαρμογή στέλνει πολλές ειδοποιήσεις και πόσες φορές έχω ανοίξει μία εφαρμογή. Αν πάω πάλι στο χρόνο αυτή εδώ η εφαρμογή σπαταλάω πάρα πολύ χρόνο δυστυχώς εδώ άρα μπορώ εδώ με το χρονόμετρο να ορίσω ένα ημερήσιο μέγιστο χρόνο, ας πούμε, να μην καταναλώσω πάνω από μία ώρα, ας πούμε, το κάνω μία ώρα, την ημέρα. Και αυτό κάθε μεσάνυχτα το χρονόμετρο θα μηδενίζει. Βλέπουμε, λοιπόν, έχει ενεργοποιηθεί το χρονόμετρο για αυτή την εφαρμογή. Και εδώ μπορώ να το σβήσω. Το άλλο που μπορώ να κάνω είναι το, η λειτουργία για ύπνο που τώρα είναι ανενεργή. Εδώ λοιπόν μπορώ να ορίσω αν θέλω βάση χρονοδιαγράμματος, να πω ας πούμε όλες τις ημέρες ή εκτός Σαββατοκυριακού, να πω και μια ώρα από τις 11 η ώρα μέχρι ας πούμε τις 8 το πρωί, θα μπαίνει σε λειτουργία ύπνου συσκευή που σημαίνει κάτω, εδώ στο προσαρμογή θα είναι στο μην ενοχλείτε, δηλαδή δεν θα έχω ειδοποιήσει και ηχητικέ ειδοποιήσει και θα μπει σε κλίμακα του γκρι, θα έχει δηλαδή γκρι χρώμα ώστε να μην γίνεται έτσι πιο Ή αν θέλω, μπορώ να το ρυθμίσω να μπαίνει αυτόματα στη λειτουργία για ύπνου όταν το φορτίζω το βράδυ. Τώρα λοιπόν εγώ το έχω ενεργοποιήσει και θα γίνει αυτό μετά θα μπει σε αυτή τη λειτουργία στις 11 η ώρα το βράδυ. Και υπάρχει η λειτουργία Focus προσήλωσης όπου μπορώ να επιλέξω κάποιες εφαρμογές τις οποίες θέλω να περιορίσω όπως έκανα πριν με το χρονόμετρο αλλά μπορώ να πω ας πούμε να ενεργοποιήσω το focus και να βάλω ένα πρόγραμμα και να πω ότι από τις 9 μέχρι τις 5 για καθημερινές ή ας πούμε να βγάλω την Παρασκευή δεν θα ανοίξω ποτέ αυτές τις εφαρμογές, δηλαδή θα με εμποδίζει να ανοίξω τις εφαρμογές και αν το ενεργοποιήσω δεν θα μπορώ να ανοίξω αυτές τις εφαρμογές για αυτέ τι ώρε. Αλλά αν κάτι τύχει όμω και θέλω για λίγο έτσι να είναι κάτι σημαντικό ή θέλω να κάνω ένα διάλειμμα, μπορώ να κάνω εδώ να πατήσω να κάνω ένα διάλειμμα για 15 λεπτά και να παρακάψω αυτό το κανόνα για κάποιο διάστημα. Τώρα λοιπόν, άρα μπορώ να συνεχίσω και να τελειώσω το διάλειμμα. Και έχω από εδώ πρόσβαση στις ειδοποιήσεις που θα με πάει στη διαχείριση ειδοποιήσεων της συσκευής μου όπου μπορώ να απενεργοποιήσω τις ειδοποιήσεις εντελώς από μία εφαρμογή ή αν το πάω πίσω να δω ειδοποιήσεις συγκεκριμένα, να ενεργοποιήσω ειδοποιήσεις αλλά να απενεργοποιήσω τις αναδυόμενες ή και στα εικονίδια εφαρμογών. Αυτά λοιπόν για τις ειδοποιήσει και το μην ενοχλείτε είναι μπορώ να το δω αυτό και από τις γρήγορες ρυθμίσεις σε κάποια κινητά. Με πάει σε μια λειτουργία, με τώρα στην κανονική όπου όλοι οι ήχοι λειτουργούν κανονικά. Αν θέλω να το βάλω στο αθόρυβο ή σίγαση ήχων και απεργοποίηση δόνησης. Πάλι όμως είμαι εδώ στις ρυθμίσεις της συσκευής μου, μπορεί να είναι διαφορετικές για εσάς. Πάνω κάτω λοιπόν αυτά για αυτή την εφαρμογή. Έτσι μου, με βοηθάει δηλαδή αυτό το εργαλείο να έχω μια εποπτία υποπτία καταρχήν να, να δω πού είναι το πρόβλημα και μου δίνει τα εργαλεία να το αντιμετωπίσω. Σας ευχαριστώ.